πώς το σύμπαν σε τεστάρει πριν σου δώσει αυτό που επιθυμείς. Αυτά που επιθυμείς, πώς σε τεστάρει και γιατί σε τεστάρει. Οπότε θα πρέπει να το ξέρεις αυτό για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς λειτουργούν οι νόμοι του σύμπαντος. Κρύο σήμερα στην Άουσα, δεν ξέρω εκεί από που με βλέπετε πώς είστε, αλλά έπεσε κατακόρυφη θερμοκρασία. Αρχίσαμε να βάζουμε ζακετούλες και μπουφανάκια. Πείτε μου κιόλας κάτω στα σχόλια από πού με βλέπετε. Θα χαρώ πάρα πολύ γιατί ακούω πάρα πολλά. Ακούω εντάξει, Ελλάδα και από διάφορες περιοχές και θέλω να μου τις πείτε, αλλά ακούω και Γερμανία, ακούω και Αυστραλία, ακούω και Αμερική, ακούω πολύ Κύπρο και πιο βόρεια Αγγλία. Πείτε μου λοιπόν από πού με παρακολουθείτε. Όλα γύρω μας, φίλοι μου, έχουν τη δική τους ιεραρχία. Ακόμα και οι ενέργειες που τις λαμβάνουμε σε άλλα επίπεδα έχουν τις δικές τους ιεραρχίες, όπως είναι ο ήλιος που βγαίνει μια συγκεκριμένη ώρα, πότε δίδει μια συγκεκριμένη ώρα, μια φορά το μήνα έχουμε πανσέλινο. Υπάρχει μια ιεραρχία σε όλα και στις ζωές μας, στον υλικό κόσμο υπάρχει ιεραρχία και στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις και στις ζωές μας, σε μια οικογένεια, παντού. Το σύμπαν φίλη μου θα σε τεστάρει μέσα από διάφορες προκλήσεις που θα σου στείλει για να δει εάν είσαι έτοιμος να λάβεις την επιθυμία σου. Αν κάποιος ζητάει την πραγματική αγάπη, θέλει να βρει τη μοναδική αγάπη, το μεγάλο έρωτα, τότε μπορεί να σου στείλει κάποιες προκλήσεις, κάποια συμβάντα στη ζωή σου και να δει πώς θα αντιδράσεις, πώς θα είναι η σκέψη σου στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσεις, στη δυσκολία που θα αντιμετωπίσεις, πώς είναι η σκέψη σου, τα συναισθήματά σου και πώς θα είναι η αντιδράση σου. Εάν δει ότι οι σκέψεις σου αμέσως γίνονται χαοτικές, αρνητικές, τα συναισθήματά σου επίσης, οι πράξεις σου είναι πέρα για πέρα αρνητικές, θα είναι σαν να σου λέει δεν είσαι έτοιμος. Γιατί η πραγματική αγάπη είναι κάτι το οποίο κυλάει σαν γάργαρο νερό, έχει χαρά, έχει πληρότητα, είναι κάτι ολόκληρο. Και εσύ πού είσαι σε όλα αυτά? Με την παραμικρή δυσκολία αντέδρασες έτσι. Οπότε η συχνότητά σου είναι μια συχνότητα δόνησης η οποία δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί, μα με την καμία, με τη συχνότητα δόνησης της επιθυμίας σου που είναι η πραγματική, μοναδική, υπέροχη αγάπη. Όπως και για τα χρήματα, μπορεί να θέλεις περισσότερα χρήματα και το σύμπαν να σε τεστάρει με το να σου δώσει ένα μικρό ποσό και να δει εσύ πώς θα το διαχειριστείς αυτό το ποσό, πώς θα το χειριστείς, τι θα το κάνεις. Θα πας και θα αγοράσεις δεν ξέρω κι εγώ πόσα παπούτσια και πόσα ρούχα ή ένα εξτρά αυτοκίνητο και παρόλο που έχεις ένα να πάρεις άλλο ένα αλλά να είναι πολυτελείας για να κάνεις βόλτα στο κέντρο της πόλης σου και να σε κοιτάνε και να λένε «Α, τι ωραίο, τι μεγάλο αυτοκίνητο που έχει και πού τα βρήκε τα λεφτά». Είναι δηλαδή για να ταΐσεις το εγώ σου ή είναι για να κρατήσεις ένα ποσό, να δημιουργήσεις ένα αποταμιευτικό ώστε να μπορέσεις να εξελιχθείς, να επενδύσεις, να γίνεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να δημιουργήσεις κάτι καλό στον κόσμο μέσω της προσφοράς. Οπότε εκεί, εάν τα κάνεις αυτά, θα σου φέρει και άλλα. Εάν όμως εσύ ταΐζεις το εγώ σου με αυτά τα χρήματα, τότε εκεί κάπου θα κόψει και δεν θα σου στείλει κι άλλα. Δεν θα έχεις χρήματα. Θα παραμείνεις στο ήρθε αυτό το μικρό ποσό και ξανά δεν ήρθε τίποτε άλλο. Οπότε πάντα και να έχετε στο μυαλό σας ότι καλύτερα είναι να είμαστε παρατηρητές της ζωής μας, να προσέχουμε τις αντιδράσεις μας, να προσέχουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Και ό,τι μας έρχεται, να βλέπουμε το γιατί μας έρχεται. Συνήθως οι προκλήσεις, οι μεγάλες και οι δυσκολίες είναι για να μας κάνουν πιο δυνατούς και για να τα βρούμε επιτέλους με τον εσωτερικό μας κόσμο, ο οποίος καθημερινά δίνει μία μάχη, δίνει μία πάλι. Και το καταλαβαίνω και εγώ από μένα, γιατί υπάρχουν στιγμές, όπως καλή ώρα χτες είχαμε πανσέλινο και έχω κάνει βίντεο για την πανσέλινο, δείτε δύο επεισόδια πριν και πώς μας επηρεάζει. Με επηρέασε και εμένα, γιατί παρόλο που προσπαθώ πολλές φορές να μην αντιδρώ, ιδιαίτερα σε τέτοιες ενέργειες περίεργες και δυνατές όπως είναι της πανσελίνου, μπορεί κάτι να μου συμβεί και να αντιδράσω και χάνω το παιχνίδι, χάνω την μπάλα, βγαίνω εγώ από κάτω, οι άλλοι βγαίνουν από πάνω. Και κάπως έτσι μπήκα κι εγώ σε αυτόν τον πειρασμό να αντιδράσω, που έλεγα στον εαυτό μου κιόλας γιατί το ήξερα και σας το ομολογώ εδώ, ήξερα ότι οι ενέργειες είναι τέτοιες και σας το είπα κιόλας στο βίντεο ότι καλύτερα να παρατηρούμε, να μην μιλάμε
να μην αντιδράμε, μόνο να παρατηρούμε για να φύγουν έτσι αυτές οι περίεργες ενέργειες του πανσελίνου, να φύγουν και μετά να ξαναισορροπήσουμε. Τελικά αντέδρασα. Και αυτό που κατάλαβα ήταν ότι εντάξει, αντέδρασες, ορίστε, πάλι λάθος ήταν που αντέδρασες, οπότε πάμε πάλι Φανή, δεν με μαλώνω, πάμε πάλι, πάμε ξανά, πάμε την άλλη φορά να προσπαθήσεις περισσότερο. Δεν είναι ότι αντέδρασα ποιος ξέρει τι και έκανα ποιος ξέρει τι κακό, αλλά ήθελα να κρατήσω τον εαυτό μου σε μια πολύ cool κατάσταση, zen κατάσταση και δεν το κατάφερα τόσο τέλεια αυτό. Και σας το λέω και σας το ομολόγω για να σας δείξω ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε το ίδιο, προσπαθούμε για το καλύτερο. Σίγουρα όμως θα κάνουμε και τα λαθάκια μας, σίγουρα θα υπάρχει αυτή η πάλι εσωτερική, αλλά δεν μαλώνουμε τους εαυτούς μας και προσπαθούμε να τους λέμε όταν βλέπουμε ότι κάπου κάνουμε λάθος, έλα, πάμε πάλι, πάμε ξανά, δεν πειράζει, την άλλη φορά καλύτερα. Κάπως έτσι έκανα και εγώ σε μένα, μου κρατάει όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο περίπου μία μέρα, μου περνάει μετά και πάμε πάλι από την αρχή. Αλλά αυτό το τεστ, αυτές οι προκλήσεις που στέλνονται από πάνω, από έξω από το ενεργειακό μας πεδίο, γίνονται εξεπίτηδες για να δουν αν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να θέλουμε αυθονία, αλλά εμείς να μην ευθυγραμμιζόμαστε με τη συχνότητα δόνησης της αυθονίας και κάθε φορά που μας έρχονται λεφτά να τα σπαταλάμε για το εγώ μας, ή θέλουμε αυθονία αλλά να πηγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο στο σούπερ μάρκετ και να ψάχνουμε από τη σοκολάτα την πιο φτηνή σοκολάτα. Πάρε αυτή που θες τη σοκολάτα. Πάρε αυτή που θες και φάτε. Απλά μην παίρνεις παραπάνω πράγματα. Μην γεμίζεις το ψυγείο σου με παραπάνω που δεν τα χρειάζεσαι, τα ντουλάπια σου με παραπάνω που δεν τα χρειάζεσαι. Ήθελες μια σοκολάτα, πάρε τη σοκολάτα αυτή που θέλεις. Είναι 50 λεπτά παραπάνω, 40 λεπτά παραπάνω, πάρ' την, φά' την, ευχαριστήσου την, βίωσε την αυθονία, πες σε ευχαριστώ Θεέ μου που πραγματικά είχα ένα ευρώ και πήρα αυτή την σοκολάτα που ήθελα. Γιατί στο κάτω-κάτω να πάρεις την πιο φτηνή δεν θα τη ευχαριστηθείς, θα τρώγεσαι και με τον εαυτό σου. Αφαιθείτε λίγο στη συχνότητα δόνησης της αυθονίας. Αφαιθείτε να νιώσετε μέσα σας σε όλο το είναι όπως θα θέλατε να είστε. Αυτός που έχει την αυθονία στη ζωή του, έχει οικονομική άνεση, δεν θα πάει να δει 50 λεπτά ή μια σοκολάτα, 1 ευρώ αυτή που θέλω, θα πάρω αυτή που έχει 50 λεπτά. Θα πάρει αυτή που έχει 1 ευρώ γιατί θέλει να τη ευχαριστηθεί. Θέλει να το βιώσει όλο του το είναι, έτσι να την τρώει και να λέει πω πω Θεέ μου, τι ωραία που τρώω, τι ωραίο γεύμα, τι ωραίο σνακ. Να σου πω, σοκολάτα δεν είναι σνακ, δεν θα έπρεπε να τρώμε σοκολάτες, αλλά κάπου καλή είναι και η σοκολάτα. Το θέμα λοιπόν αυτού του βίντεο ήταν το σύμπαν σε τεστάρι πριν σου φέρει την επιθυμία σου, οπότε έτσι λίγο να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται, να είναι ίδια με την συχνότητα δόνησης της επιθυμίας μας. Πώς θα συμπεριφερόταν δηλαδή ένας πλούσιος άνθρωπος, πώς θα συμπεριφερόταν ένας άνθρωπος που έχει δίπλα του έναν πολύ καλό σύντροφο, έχει γνωρίσει την αληθινή αγάπη, πώς θα ήταν, θα ήταν χαρούμενος. Έτσι πρέπει να είμαστε, χαρούμενοι πριν αποκτήσουμε αυτό που επιθυμούμε. Δεν πρέπει να ψάχνουμε να έρθει αυτό που επιθυμούμε πρώτα για να νιώσουμε χαρούμενοι. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και μετά θα έρθει και αυτό που επιθυμούμε, ό,τι και αν είναι αυτό.